Ένα χρόνο μετά την τραγωδία των Τεμπών και ενώ το Πανελλήνιο ζητά απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνη, η κυρία Καριστιανού προέβησε μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Είχαμε επισημάνει ω κορυφαίο γεγονό στην προσπάθεια συγκάλυψη που φαίνεται να επιχειρείται τη σπουδή με την οποία, με απόφαση του τότε Περιφερειάρχη Αγοραστού, δόθηκε εντολή για το άρον-άρον μπάζωμα τη περιοχή του δυστυχήματο Παύλα Εγκλήματο πέρα από κάθε λογική καθώ είναι στοιχειώδε να αφήνει άθικτα τα στοιχεία για τη δικαστική έρευνα που θα ακολουθούσε. Είχα μάλιστα καταθέσει στα πρακτικά τη Βουλή τη συγκεκριμένη ανάθεση. Τώρα όμω μαθαίνουμε από την κυρία Καριστιανού ότι ο κύριο αγοραστό, σε εξώδικο που του είχε κάνει για το θέμα, τη απάντησε εγγράφο ότι προχώρησε κατόπιν εντολή και μάλιστα μετά από δυο σκέψει του κυρίου Τριαντόπουλου, τότε υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό και τώρα υφυπουργό κλιματική κρίση και πολιτική προστασία. Κατόπιν αυτών, γεννάται μείζον ηθικό και πολιτικό θέμα. Ο κ. Τριαντόπουλο καλείται να απαντήσει αν ισχύουν οι ισχυρισμοί του τότε Περιφερειάρχη και, αν ναι, με τι σκεπτικό έδρασε, αν έδρασε αυτοβούλο ή πήρε και αυτό εντολέ, άνωθεν. Δεύτερον, να αξιολογήσει ο αρμόδιο εισαγγελέα τη μαρτυρία και το απαντητικό έγγραφο για τα περαιτέρω. Και τρίτον, να απαντήσει ο Πρωθυπουργό αν ο Υπουργό του και στενό του συνεργάτη έδρασε χωρί τη δική του ενημέρωση και αν συνεχίζει να απολαμβάνει τη εμπιστοσύνη του. Σε κάθε περίπτωση, όταν λέμε όλα στο φω, πρέπει και να το εννοούμε. Φτάνει πια με τη συγκάλυψη. Φτάνει πια με την κοροϊδία. Ο ελληνικό λαό έχει δικαίωμα να γνωρίζει.